ladies and gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή είναι ήδη στον αέρα. Άλλη μια μοναδική εκπομπή έχει ήδη ξεκινήσει. Αν το θέλει, την αποστολή τη σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό. Και σήμερα λίγο εγώ κρυωμένο, λίγο εξαντλημένη η Εύη Χιλά στο σπίτι. Αλλά και όλο το επιτελείο εδώ πέρα έτοιμο για μια πτήση μοναδική. Διότι δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Διότι εντάξει, θα μου πει Αλέξανδρε, κάθε μέρα μιλά μία ώρα πρωί ή βράδυ. Τραγουδά, παίζει, κάνει, ράνει. Φωνή είναι κι αυτή. Εντάξει, αλλά και τι να κάνω εγώ. Θα σα μιλάω στο νοηματική, τι θα κάνουν οι τηλεθεατές μου. Και σήμερα έχουμε πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Θυμάστε πριν από καιρό είχαμε φέρει έναν καλεσμένο, καταπληκτικό γκαλερίστα, ζωγράφο, τον Κωνσταντίνο Καρμίρη που είναι εδώ κοντά μας. Γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια σου Αλέξανδρε. Στον οποίο μάλιστα είχαμε ζητήσει και μας είχε υποσχεθεί ότι θα το κάνει για την εκπομπή μας, να έρθει εδώ μια μέρα και δύο και τρεις, να μην σου πω, να μας δείξει κάποιους κανόνες ζωγραφικής και ίσως να μας μοιήσει στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε να ζωγραφίζουμε. Κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο που πριν από πάρα πολλά χρόνια, Κωνσταντίνε, αυτό γινόταν στην δημόσια τηλεόραση. Ναι. Υπήρχε εκπομπή που μαθαίναμε να ζωγραφίζουμε. Όπως υπήρχε εκπομπή που μαθαίναμε να κεντάμε. Και εγώ, σαν πιο παλιός και παλιά καραβάνα, πολύ ωραία, μπράβο, Σωτηρία του Βαλέτα, 300 ευρώ για τη σημερινή εκπομπή παραπάνω, παρακαλώ, το λογιστήριο. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε την δύναμη να το κάνουμε και αυτό. Δηλαδή, θα σας δείξουμε πώς ζωγραφίζουμε. Δεν ξέρω τι έχει ετοιμάσει για σήμερα, αλλά συχνά πυκνά θα δείχνουμε πάρα πολλά σχέδια, πίνακες και πώς θα μπείτε στη μύση της μοναδικής καλλιτεχνικής ζωγραφικής. Θα διακόψουμε για λίγο με την αγαπημένη στήλη των ζώων από την Μπάρμπαρα Κύρη, που θα είναι και εκείνη εδώ κοντά μου, για να μου πει κάποια πράγματα που έχει ετοιμάσει πολύ ωραία για τα ζωάκια μας σήμερα. Και θα κλείσουμε πάλι ολοκληρώνοντας τον πίνακα αυτό. Κωνσταντίνε, καταρχήν θέλω να σε ευχαριστώ που δέχτηκες αυτή την πρόσκληση και που. Γιατί δεν είναι και εύκολο τηλεοπτικά. Εσείς οι ζωγράφοι θέλετε λίγο τη μουσική σας, το χώρο σας, την έμπνευσή σας και έτσι λειτουργείτε. Τώρα αυτό θα γίνει λίγο πιο μηχανικά σήμερα, γιατί είναι μάθημα στην ουσία. Είναι ένα μάθημα ζωγραφικής. Η εκπομπή μου πεις, σπάει αυτή τη στιγμή καταπολεμώντας την κρίση και κάνει δωρεάν μαθήματα ζωγραφικής μέσα από την τηλεόραση σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Ποιος άλλος μπορεί να κάνει ζωντανή εκπαίδευση σε αυτή την τηλεόραση? Μόνο η πλέον εκπαιδευτική εκπομπή που ακούει το όνομα Μη Μου Πεις. Καλά τα λέω? Μια χαρά. Τι έχεις αποφασίσει να μας δείξεις? Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα όμορφο έργο, το οποίο είναι και εύκολο για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει να ζωγραφίζει ή έχει αρχίσει να ζωγραφίζει. Είναι ένα τοπίο, το οποίο θα δείξουμε στον κόσμο πώς ξεκινάμε να φτιάχνουμε τον ουρανό, τα βουνά, τα βασικά πράγματα που πρέπει να ξέρει ο άλλος. Ωραία, μέσα σε ένα λευκό καμβά έχεις κάνει λίγες γραμμές. Εγώ έχω κάνει τις γραμμές για να ξέρω απλά που θα πατήσω. Ωραία. Εγώ θα σε παρακολουθώ εδώ και θα επεμβαίνω εάν και είναι αναγκαίο να κάνω κάποιες ερωτήσεις, σαν τηλεθέατης. Το μάθημα ξεκινάει, παρακαλώ πολύ όλοι. Βγάλετε τώρα. Με τι βγάλουμε τέμπερα? Όχι, είναι λάδια. Λάδια. Είναι λάδια. Ωραία. Ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο. Μπορούμε να βάλουμε και ελαιόλαδο. Και ελαιόλαδο. Ωραία, έχουμε πέντε βασικά, έξι χρώματα βλέπω πάνω. Έχω, ναι, βάλει τα βασικά χρώματα. Τα οποία είναι? Θα κάνουμε, έχει πράσινο, καφέ ανοιχτό, μαύρο, μπλε, κίτρινο, καφέ σκούρο. Μουσταρδί. Όχρα, κόκκινο σκούρο και λευκό. Ωραία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τον Κωνσταντίνο Καρμίρη για να μας δείχνει κάποια πράγματα και θα επεμβαίνουμε να τον ρωτάμε αυτά που εμείς έχουμε απορίες. Τώρα τα χρώματα όταν ξεκινάμε να τα φτιάχνουμε είναι και αναλόγως. Μπορεί να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε κάποια χρώματα στην πορεία. Λοιπόν, έχουμε λίγο μπλε και λίγο λευκό. Και ξεκινάμε να φτιάχνουμε τον ουρανό. Πάρα πολύ. Ωραίο αυτό το μπλε. Βέβαια, ο ουρανός κάνει διαβαθμίσεις, δεν θα είναι πουθενά ίδιο το χρώμα. Εμείς τώρα θα δείξουμε κάποιες πιο βασικές τεχνικές για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει να φτιάχνει, να μην μπερδευτεί με πολλά πράγματα και θεωρήσει ότι η ζωγραφική είναι πολύ δύσκολη. Βλέπουμε λοιπόν, έτσι για να ενημερώνω και τους τηλεθεατές μας, σήμερα κάνουμε μαθήματα ζωγραφικής από τον Κωνσταντίνο Καρμίρη, γιατί σας είπα ότι αυτή τη νέα τηλεοπτική χρονιά θα έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις και πολύ ωραία πράγματα, όπου μαθαίνουμε να ζωγραφίζουμε. Τώρα έχουμε ξεκινήσει λοιπόν, βάφουμε τον ουρανό, επέρασες με ένα μικρό πινελάκι κάποια μπλε στοιχεία. Ναι, ναι. Και τώρα τα απλώνω. Το πινέλο αυτό το έχουμε βουτήξει και στο λάδι πριν. Αυτό έχουμε βάλει λίγο λαδάκι και το αραιώνουμε. Για να κυλήσει το χρώμα όμορφα στον καμβά. Και να είναι και...
Ναι. Γενικότερα, οι τεχνικές με το λάδι στεγνώνουν και πάρα πολύ γρήγορα. Οι τεχνικές με το λάδι αργούν λίγο να στεγνώσουν. Θέλουν κάποιες μέρες για να στεγνώσουν. Και συνήθως και πιο καλά για μένα είναι να στεγνώσει λίγο τα πρώτα χρώματα που θα βάλουμε για να μπορούμε να κάνουμε καλύτερες λεπτομέρειες όταν έχουν στεγνώσει και να το ξαναδουλέψουμε και δεύτερη φορά. Mm-hmm. Αλλά εδώ θα δείξουμε τα βασικά. Ναι, και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε το έργο. Τώρα μου γυαλίζει λίγο και το φως και δεν πιστεύω ότι δείχνει ωραίο. Αλλά θα δείξουμε τα βασικά που μπορεί κάποιος να ξεκινήσει ή που έχει ξεκινήσει να το βοηθήσει να προχωρήσει λίγο καλύτερα σε αυτό που κάνει. Θα βάλουμε λίγο λευκό ακόμα. Και μπορούμε, άμα θέλουμε, να δώσουμε και λίγο, πολύ λίγο. Τι είναι αυτό? Βάζω λίγο κοκκινάκι με λευκό. Αυτό γιατί το κάνουμε? Για να σπάσουμε λίγο το μπλε και να φανεί και πιο όμορφο. Να βγάλει μια φυσικότητα εννοείς. Ναι, και από εκεί και πέρα αυτό σχεδιάζουμε και αναλόγως τη διάθεση που έχουμε και πώς θέλουμε να δείξει ο πίνακας όταν τελειώσει. Δηλαδή, άμα είμαστε χωρισμένοι, μπορούμε να τα κάνουμε και όλα μαύρα. Α, εντάξει, οκ. Μια χαρά. Γενικότερα, ο ουρανός στην ουσία ποτέ δεν είναι ένα μόνο μπλε χρώμα, έτσι δεν είναι? Ποτέ δεν είναι μπλε, σκέτο. Παίζουν διαβαθμίσεις διάφορες αναλόγως και με την ώρα και με τον καιρό. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να παίξουμε και εμείς αναλόγως τη διάθεσή μας. Τώρα, με το ίδιο σκεπτικό, θα φτιάξουμε και τη θάλασσα. Το προτείνω να το κάνουν αυτό για να τους είναι πιο εύκολο σε αυτούς που ξεκινάνε να μην μπερδεύονται ουρανό με τα θάλασσα. Τα κάνουν από την αρχή. Εδώ βάλαμε πολύ κοκκινάκι, θα το σπάσουμε. Πάρα πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό. Είδες αμέσως, λέω, παιδί μου, με δύο χρώματα, πώς μπορεί να αλλάξει ένα λευκό πάνελ, ας πούμε, ένας καμβάς και ακόμα και αυτά τα δύο χρώματα που δεν είναι τίποτα στην ουσία, ακόμα δεν έχουμε κάνει τίποτα, πώς έτσι λίγο ηρεμούν και ομορφαίνουν το μάτι, καμία σχέση. Και βάζουμε και το κοκκινάκι λιγάκι έτσι να γίνει προς το μοβάκι για να σπάσουμε και το πολύ το μπλε και είναι και ένα ωραίο χρωματάκι. Εδώ, στον ουρανό δουλεύουμε χιαστά, κάνουμε χι, ενώ εδώ πέρα δουλεύουμε προς τα κάτω, στη θάλασσα, και μετά δουλεύουμε πλάγια, για να σπάσουμε τις γραμμές της κάτω. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι το πιο φωτεινό σημείο. Με την έννοια. Εδώ θα είναι το δέντρο και η γη και θα είναι πιο σκούρο από κάτω η αντανάκλαση και εδώ πέρα, επειδή πέφτει από τον ουρανό κατευθείαν, θα είναι πιο ανοιχτά. Τελικά η ζωγραφική, έτσι καθώς βάφεις να σου κάνω και ερωτήσεις, είναι θέμα του γεννιέσαι ή το μαθαίνεις? Μέχρι ένα σημείο μπορείς και να το μάθεις. Άμα ακολουθήσεις κάποιες τεχνικές, μπορείς και να μάθεις να ζωγραφίζεις. Mm-hmm. Τώρα, για να ξεπεράσεις αυτό το σημείο και να περάσεις σε άλλο επίπεδο, πιστεύω ότι πρέπει να έχεις και το ταλέντο. Μάλιστα. Αλλά όλοι μπορούν να ζωγραφίσουν. Άμα με βάση κάποιες τεχνικές, μπορούν να ζωγραφίσουν όλοι. Και το θέμα είναι να μάθουν να ζωγραφίζουν. Πολλοί το κάνουν από χόμπι και για να χαλαρώνουν και να ηρεμούν. Και μπορούν να ζωγραφίζουν όλοι, αρκεί να το θέλουν. Σαφώς. Δεν χρειάζεται να ξέρουν. Χρειάζεται να θέλουν. Συμφωνώ. Λοιπόν. Θα μπω και λίγο μέσα στο πλάνο, γιατί... Να μπεις και στο πλάνο, εντάξει, βέβαια. Αχ, τι καταπληκτικά πράγματα που φτιάχνετε, βρε παιδιά, δηλαδή, δουλεύετε και στο... αυτό το...
Πώς το λένε το εξειδικευμένο αυτό το κανάλι, το Discovery Channel. Βρε, τι συνεργάτες έχω. Τι ζουμαριστό, πλάνο άλλο πίνακά σου, άλλο εσύ, άλλο εγώ. Βγάζεις και τη θεία μου τη Μαρίκα δεξιά, που βλέπει από το σπίτι. Καταπληκτικό. Λοιπόν, μ' αρέσει πολύ αυτός ο ήχος, του ξυσίματος. Είναι πολύ ωραίος ο ήχος αυτός. Τώρα, αυτό που θα κάνουμε είναι... Να πω βέβαια και στους τηλεθεατές μας ότι τα μαθήματα είναι ολιγομελή και είναι και ταχύρυθμα. Με αποτέλεσμα τώρα να μην δείξουμε τον πίνακα όπως θα τον έπαιρνες από την γκαλερί του Κωνσταντίνου, αλλά θα δείξουμε βασικούς τρόπους που θα μπορέσετε ακολουθώντας να φτιάξετε κι εσείς έτσι το δικό σας πίνακα και να σας μυήσουμε μέσα στα μονοπάτια της ζωγραφικής. Γιατί πρέπει αυτό να στεγνώσει το πρώτο χέρι και μετά να γίνει το δεύτερο και να βγει και πιο καλός μία-δύο μέρες κτλ. Όμως θα προσπαθήσουμε σε έναν τηλεοπτικό χρόνο πάντοτε να σας δείξουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και αν μπορούσαμε να τελειώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε, θα το κάνουμε. Αυτό το μπλε τώρα που βάζεις εκεί, γιατί ακριβώς? Αυτό είναι για το βουνό. Το βουνό είναι μπλε. Όχι, δεν είναι μπλε, αλλά επειδή είναι από μακριά... Μπλεδίζει. Την μπλε την απόχρωση. Και το θέμα είναι όταν ζωγραφίζει κάποιος, να εκφράζει και να βάζει τα χρώματα που θέλει και να φτιάχνει το έργο όπως το φαντάζεται στο μυαλό του. Δηλαδή, αν εγώ φανταστώ ένα βουνό κόκκινο, μπορώ να το κάνω όλοι κόκκινο. Το κάνεις. Άρα όλα είναι θέμα του καλλιτέχνη. Γι' αυτό λέμε ότι και ο κάθε ζωγράφος είναι πως εισπράττει ορισμένες εικόνες. Εγώ πιστεύω στη ζωγραφική δεν υπάρχει, και γενικά στη ζωή δεν υπάρχει κάτι στάνταρ. Υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες, αλλά από εκεί και πέρα είναι θέμα τη διάθεση που έχεις. Τι ωραίο που είναι, ρε παιδί μου, τι ωραίο που είναι να ζωγραφίζεις. Καταρχήν, οι τηλεθεατές μας πρέπει να σου πω ότι ξεχνιέσαι. Βασικό, ότι σήμερα μία ώρα της εκπομπής θα ξεχαστείτε, θα ταξιδέψετε σε πολύ ωραίους πίνακες, θα μάθετε να ζωγραφίζετε. Πόσα άλλα πράγματα μπορώ να κάνω για αυτούς τους τηλεθεατές, Φίλιππα? Πολλά, Και εγώ μερικές φορές που δεν μιλάω μέχρι να κάνω την επόμενη κίνηση είναι γιατί και εγώ ξεχνιέμαι σε αυτό που κάνω. Γιατί. Τώρα στην ουσία τονίζουμε τις κορυφές, αν μπορώ να το πω έτσι, δεν είναι? Ναι, ναι. Το κάνω με απλό τρόπο για να μπορεί και κάποιος που δεν ξέρει να μάθει να το φτιάχνει. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να φτιάξει το βουνό. Εμείς ξεκινάμε με το πιο απλό. Ό,τι κάνουμε εδώ πέρα είναι το πιο απλό που μπορεί να κάνει κάποιος. Τώρα θα το σπάσουμε και με λίγο λευκό. Μ' αρέσει πολύ αυτή η τεχνική που χρησιμοποιείς τώρα. Με τη σπατούλα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Έχω μία δυναμία στο σπατουλαριστό. Ναι, έχει κάτι το διαφορετικό. Και... Νομίζω ότι αλήφεται πιο εύκο, πιο καλά, πιο λία. Μία άλλη μαγεία δίνει το σπατουλάκι. Κάνει το ανάγλυφο, που είναι πολύ ωραίο. Το οποίο το πιο απλό πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος που ξεκινάει τώρα είναι να βάλει λίγο χρώμα στη σπάτουλα. Και απλά να το απλώσει. Απαλά. Αυτό είναι το πιο απλό που μπορεί να κάνει κάποιος που ξεκινάει τώρα. Πολύ ωραίο. Ξέρεις, έχω μεγάλη περιέργεια να δω το... νομίζω ότι αυτό που θα δείξετε είναι όταν θα περάσουμε στο δέντρο. Εκείνο που θα κάνει και τη διαφορά στο χρώματα. Πάντως, γενικότερα, στις τεχνικές σου χρησιμοποιείς πάρα πολύ το σπατουλάκι και το ανάγλυφο, Και δίνει και μία 3D εικόνα, νομίζω, αυτό, έτσι δεν είναι. Το κάνει πιο φυσικό. Το κάνει πιο φυσικό. Από εκεί και πέρα, όταν έχουν το χρόνο αυτός που το ζωγραφίζει και έχει το χρόνο σπίτι του, μπορεί να το δουλέψει μέχρι να το φέρει στο σημείο που του έρχεται όμορφα στο μάτι. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς τώρα αυτό που κάνουμε είναι να δώσουμε μια έμπνευση για να ξεκινήσουν να ζωγραφίζουν ή να συνεχίσουν να ζωγραφίζουν.
Και βάζω και κάποια βασικά χρώματα τώρα στον πίνακα, όπως το μπλε, στο βουνό και αυτά, για να μην μπερδευτούν με πολλά χρώματα, να ξέρουν πού θα πατάνε. Εδώ κάνουμε λίγο πιο απαλό τα τελειώματα του βουνού. Και έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Και πολύ εντυπωσιακό, θα έλεγα. Για να συνεχίσουμε. Ωραία. Πού θα περάσουμε τώρα? Λοιπόν, τώρα το επόμενο που κάνουμε είναι να βάλουμε εδώ πέρα πίσω κάτι ενδείξεις ότι υπάρχουν μακριά κάτι δεντράκια. Ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε. Και βάζουμε πάλι λίγο μπλε και λίγο λευκό. Mm-hmm. Στα δεντράκια δεν θα πρέπει να βάλουμε καθόλου πράσινο? Θα τα βάλουμε στο πιο κοντινό. Στο πιο κοντινό. Στο μακρινό, για mm-hmm. να φαίνεται και μια ωραία έτσι στο μάτι αντίθεση. Θα το κάνουμε... Α, τόσο αμυδρά, δηλαδή θέλω να τα βλέπεις από πολύ μακριά. Από πολύ μακριά. Και εδώ τι κάνουμε, χτυπάμε το πινέλο πάνω στο καμβά. Και φτιάχνουμε σχηματάκια, όπως βλέπουμε από μακριά τα δέντρα. Τώρα, αν κάποιος ξεκινάει τώρα, δεν χρειάζεται να αγχωθεί πώς θα τα κάνει. Ας πατήσει το πινέλο και ας φτιάξει. Το θέμα είναι να φτιάξει. Πόσες ώρες λες ότι χρειάζεται κάποιος, μάλλον θα το πω διαφορετικά, πόσους καμβάδες πιστεύεις ότι πρέπει να χαλάσει κάποιος για να μάθει τελικά που πάει το χέρι του, να πηγαίνει σωστά, αν το θέλουμε, αλλιώς το πούμε. Πρέπει να χαλάσει αρκετούς, πρέπει να χαλάσει αρκετούς. Δηλαδή... Όλα σου λέει τα έργα στα οποία μάθαινες, τα έχεις ουσιαστικά πετάξει ή όταν έμαθες τα έχεις μεταποιήσει και τα έχεις φτιάξει ακόμα πιο εντυπωσιακά? Άλλα τα έχω κρατήσει, άλλα τα έχω φτιάξει καλύτερα και άλλα τα έχω αλλάξει εντελώς. Ναι. Είναι αυτό που λέμε όπως και με το τατού, το επειδή ασχολείσαι και με αυτό, το cover up. Ναι. Είναι αναλόγως κάθε φορά που το βλέπω μετά από κάποια χρόνια ή μετά από κάποιους μήνες, πώς μου φαινότανε. Και χρειάζεται τουλάχιστον ένα τελάρο τη βδομάδα, δηλαδή ένα έργο τη βδομάδα ζωγραφίζει κάποιος για να προχωρήσει ικανοποιητικά. Και να μάθει. Ναι, τώρα έτσι όπως το λες, ξέρεις, όταν ακούμε ότι θα βάψουμε με λίγο μπλε, εγώ εδώ στέλνω και συμβουλές. Τώρα με ρωτάνε πράγματα που θέλω να σε ρωτήσω, γιατί φίλοι μου βλέπουν από το σπίτι και προσπαθούν και εκείνοι έτσι να μοιηθούν στην ζωγραφική. Ότι όταν είπες, μου λένε εδώ πέρα η Βασιλική από την Κρήτη, μου λέει ότι όταν είπες για τα δεντράκια, θα τα κάνουμε λίγο στο χρώμα μπλε. Λίγο κάπου φοβήθηκε, σου λέει δέντρα μπλε. Όμως τώρα, επειδή το βλέπεις από μακριά, ναι, τα πιο μπροστινά πρέπει να είναι πράσινο. Βέβαια, αυτά στο τελειωμένο έργο και μετά από μέρα να στεγνώσει και να βάλεις και την καλλιτεχνία σου, σίγουρα από πάνω βάζουμε και λίγο άσπρο, από ό,τι θυμάμαι, βάζουμε και διάφορα άλλα που στην ουσία χάνει αυτό το πολύ μπλε. Ναι. Και γίνεται λίγο φυσικότητα, έτσι δεν είναι? Ναι, και το θέμα είναι ότι φτιάχνουμε ένα τοπίο στην ουσία τώρα φαντασίας. Δεν κάνουμε. Βάζουμε τα χρώματα που θέλουμε, αυτά που μας αρέσουν, αυτά που θέλουμε να δούμε, να δείξουμε. Δεν κάνουμε ρεαλισμό. Ρεαλισμό θα βάζαμε το βουνό άλλο χρώμα, θα κάναμε πίσω διαφορετικά. Τώρα φτιάχνουμε κάτι το οποίο να το ζωγραφίσει ο καθένας και να μπορέσει να το κάνει και να το ευχαριστηθεί. Mm-hmm. Το θέμα είναι όταν τελειώσει να φτιάχνει αυτό το έργο, να είναι ικανοποιημένος από αυτό που έκανε. Και να έχει αποκτήσει ένα όμορφο χόμπι. Και καλό είναι, τώρα εμένα μου φύγε λίγο παραπάνω, καλό είναι να βάζουμε λίγο χρώμα, μην βάζουμε πολύ χρώμα. Καλύτερα να συμπληρώνουμε παρά να αφαιρούμε. Ναι, αυτό είναι όντως μία πολύ μεγάλη τεχνική. Γιατί και στο τατού πολλές φορές βάζουν πολλές σκιές και το κάνουν μαύρο και μετά δεν μπορείς να το ανοίξεις. Σαφώς. Ενώ συμπληρώνει σιγά σιγά. Εδώ βάζουμε λίγο παραπάνω ενδείξεις, οι οποίες μετά
Τις κάνω και λίγο πιο έντονες ίσως για να φαίνονται καλύτερα. Και θα δείξω μετά πώς θα σπάσουν με ένα πολύ όμορφο και απλό τρόπο. Παιδιά, δηλαδή, είμαστε περίπου στα 22 λεπτά από την έναρξη της εκπομπής και πραγματικά μέσα σε 22 λεπτά ένα τελείως λευκό πλάνο, καμβάζ, να το πω έτσι πιο συγκεκριμένα, πώς άλλαξε αμέσως, είναι φοβερό, με 2, 3, 5 πινελιές, δηλαδή πραγματικά πώς αλλάζει και αλλάζει και η διάθεση όσων βλέπουμε αυτό. Λοιπόν, τώρα ένας απλός τρόπος για να σπάσεις αυτό το μπλε το πολύ εδώ πέρα, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε γιατί για τους αρχάριους είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι πολύ εύκολο να το κάνουν, είναι να δουλέψουν τη βεντάλια, το πινέλο τη βεντάλια. Ναι. Στο οποίο εγώ... Ναι, ναι, πες μου. Γιατί με βολεύει, το έχω κόψει έτσι, γιατί με βολεύει να το ελέγξω καλύτερα και επειδή μετά από μερικές κρίσεις, εδώ είναι πολύ μαλακό, μετά από μερικές κρίσεις κληραίνει λίγο, αυτό είναι για άλλα, αυτό είναι για άλλα. Τώρα θα το δουλέψω εγώ με την κότη βεντάλια. Σαφώς εσύ δουλεύεις κανονικά με αυτά που σε βολεύουν και που έχεις μάθει και για να μπορέσεις να δείξεις και καλό αποτέλεσμα. Μπορείς και να προσαρμόσεις, δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή, εγώ θα δείξω κάποιες τεχνικές ή δείχνω κάποιες τεχνικές στα μαθήματα. Ο καθένας όμως το βασικό είναι να προσαρμόσει αυτές τις τεχνικές που δείχνω στο στυλ του. Δεν σημαίνει επειδή εγώ το έδειξα έτσι, δεν μπορεί να το κάνει διαφορετικά. Και δουλεύουμε. Βάζουμε λίγο λευκό, ίσως να βάλουμε και λίγο μπλε και πατάμε απλά τη βεντάλια. Ίσα-ίσα δηλαδή να σπάσουμε λίγο, ναι, την ομοιομορφία του χρώματος και να δώσουμε μια φυσικότητα. Τη χτυπάμε πάνω εδώ που έχουμε φτιάξει τα δεντράκια. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Και μπορούμε να το συνεχίσουμε και λίγο έτσι να φαίνεται. Σβήνουν. Πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά τα οποία δείχνουμε και μπράβο στην εκπομπή μου πεις. Μπράβο σε αυτή την παραγωγή. Θα ευλογήσω τα γένια μου που δεν έχω καθόλου. Γιατί πραγματικά μετά από χρόνια νομίζω ότι είμαστε η πρώτη εκπομπή που δείχνουμε ζωντανά μαθήματα ζωγραφικής. Γιατί και αυτό μπορούμε να το κάνουμε αυτή τη χρονιά. Μετά καλό είναι όπως το δουλεύουμε να πάμε και λίγο πίσω να δούμε τι έχουμε φτιάξει. Να σαφώς. Δούμε πιο ξεκάθαρα. Πάντοτε όλοι εσείς οι ζωγράφοι πηγαίνετε πολύ μακριά από το έργο για να το δείτε. Γιατί το έργο... Να έχετε μια συλλογική εικόνα. Φαίνεται από μακριά όπως εγώ. Και νομίζω ότι και πάρα πολύ καλό είναι να φεύγεις και λίγο από το χώρο, να πας να αλλάξεις λίγο παραστάσεις και να επιστρέψεις μετά από λίγο. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Βλέπω ότι εδώ θέλει λίγο σπάσιμο ακόμα. Τη γυαλίζει λίγο και με τα φώτα εδώ πέρα. Οπότε... Και είμαστε πάρα πολύ ωραία εδώ. Λοιπόν, τώρα, τι κάνουμε. Αυτό που λέω εγώ, θα φτιάξουμε τώρα τη γη και το δέντρο. Καλό είναι όταν ξεκινάνε να το φτιάξουν σκούρο το χρώμα που θα βάλουν στη γη σαν πρώτο χρώμα. Και να βάζουν και πολύ λίγο χρώμα. Αυτό δίνει και ένα βάθος βέβαια. Λοιπόν, ακούστε τι λέω. Λέω να ξεκινήσεις λίγο να φτιάχνεις με την ησυχία σου. Να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Και καθώς ο Κωνσταντίνος Καρμύρης δουλεύει, θα σας πω ακριβώς πώς θα συνεχίσουμε στα υπόλοιπα δύο μέρη αυτής της εκπομπής. Μείνετε κοντά μας γιατί οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ. Υπάρχει ένας καφές που είναι πολύτιμος μέχρι την τελευταία του σταγόνα. Τζίμα Διαμάντε, Πέρλα Νέρα, Ρουμπίνο, Άμπρα. Ανακαλύψτε την πολυτέλεια του Τζίμα Καφέ μέσα από 4 μοναδικές ποικιλίες. Ελαστικά μοτοπεριστεράς. Σε εμάς θα βρείτε όλη την γάμα ελαστικών μοτοσυκλέτας. Κορυφαίων εταιριών στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με δωρεάν και ασφαλή τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση. Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
μοτό εξυπηρέτησης πελατών και πάντα με την κορυφαία τεχνογνωσία του πρωταθλητή αγώνων ταχύτητας Νίκου Περιστερά, πολυετή επίσημο αντιπροσώπου αγωνιστικού τμήματος Ελλάδος. Μιχαλακοπούλου, 125 Αθήνα, Κωνσταντινουπόλεως 44 Περιστέρη. Μη μου πεις και πάλι κοντά σε, εμείς εδώ έτσι συνεχίζουμε μέχρι λίγο ο καλλιτέχνης μας, ξέρεις, έτσι από το φουαγέ λίγο να ξεκουραστεί και τα λοιπά, και θα έρθει στο τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής για να μας τελειώσει όσο μπορεί τον πίνακα, να μας δείξει λίγο πώς γίνονται, αν το θέλεις, η βάση, ας πούμε, το χώμα, το δέντρο, η γη και τα κλαδιά, για να δώσουμε μια φυσικότητα. Σαφώς και δεν μπορεί να ολοκληρωθεί όπως θα τον έφτιαχνε για να τον παραδώσει σε έναν ενδιαφερόμενο ένας πίνακας, διότι πρέπει να στεγνώσουν τα πρώτα χρώματα, να γίνει μετά από 2-3 μέρες οι λεπτομέρειες, μετά να γίνουν τα effect και όλα αυτά. Αλλά σας δείχνουμε βασικά πράγματα. Μπάρμπαρα Κίρκη εδώ κοντά μας, έτσι από τη στήλη των ζώων, έχει ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα και εκείνη, και ενώ ψυχημώνα, δηλαδή εννοώ που τα ζωάκια μας τα έχουμε μέσα στο σπίτι, που τα κλείνουμε τα παράθυρα, που έχουμε τα χαλιά, που έχουμε τις κουρτίνες, που έχουμε τα παπλώματα, που έχουμε τις κουβέρτες. Οπότε θα μας δώσει κάποιες έτσι πολύτιμες συμβουλές και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Να μιλάμε λίγο τέτα τέτα εδώ πέρα σε αυτήν την εκπομπή. Και τι έχεις ετοιμάσει για σήμερα? Ο σκύλος μαδάει πολύ για το τρίχωμα του σκύλου. Ωραία. Αν και αυτό ξέρω ότι το κάνει 2 φορές το χρόνο, έτσι δεν είναι? Ναι, 2 φορές. Είναι η περίοδο εκείνη που τα σκυλιά μαδάνε. Ναι, ναι. Να πω ότι το χάνει το τρίχωμα το ζώο για πολλούς και διαφόρους λόγους. Είναι μια φυσιολογική διαδικασία αυτό. Mm-hmm. Να πω λιγάκι για την έρευνα κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, είναι μια φυσική διαδικασία πολύ σημαντική για το σκύλο. Με αυτόν τον τρόπο κρατούν το τρίχωμά τους και το δέρμα τους υγιείς. Πρέπει να πέσει το παλιό τρίχωμα, έτσι ώστε στη θέση του να βγει καινούριο. Δεν χάνουν όλοι οι σκύλοι την ίδια ποσότητα τριχώματος και με την ίδια συχνότητα. Είναι σαφώς λογικό αυτό. Οι περισσότεροι πιστεύουν πως οι σκύλοι με μακρύ τρίχωμα μαδάνε περισσότερο. Αυτό είναι ένας μύθος, δεν έχει να κάνει. Αυτό και δεν είναι αλήθεια κάτι, ακριβώς. Ότι τα σκυλιά τα οποία έχουν μακρύ τρίχωμα, το έχω ζήσει γιατί έχω τον κούκι, άσχετα που θα σας πω και κάτι ακόμα, ότι τα Μαλτές και τα Yorkshire είναι οι δύο ράτσες και γι' αυτό προτιμούνται και από τα 9 στα 10 σπίτια, τα οποία δεν μαδάνε από τη φύση τους τα ζώα αυτά. Ναι. Αν δηλαδή ένα μαλτεζάκι βγάλει όλο το χειμώνα, μάλλον ένα κανονικό σκύλο όλο το χειμώνα βγάλει 5 χτένες μαλλί, δανείζομαι, το μαλτεζάκι θα βγάλει μισή. Είναι από τη φύση τους. Αν όμως τα βοηθήσεις με την τροφή, αυτό με τα διάφορα αξεσουάρ και αυτά και που τα λούζεις και τα λοιπά, ακριβώς, τότε δεν βγάζει και καθόλου. Παρόλα αυτά, θέλω να σου πω ότι υπάρχουν κοντότριχα ζώα τα οποία μαδάνε υπερβολικά και η τρίχα αυτή η κοντότριχη, ίσως και τα τσιουάουα είναι στην κατηγορία αυτή, μπαίνει μέσα στις ίνες του υφάσματος και είναι η χειρότερη για να βγει. Ενώ ένα μακρύ τριχο ζώο το παίρνεις, το τραβάς, το βγάζεις, το πετάς. Τα άλλα που μπαίνουν μέσα στις ίνες των υφασμάτων, των κουβερτών μας, στα σαλόνια μας, δεν βγαίνουν ούτε με την πιο μεγάλη ηλεκτρική 1500 βατ και 2,5 και 5000 βατ. Αυτό το έχω ζήσει πραγματικά σε φίλους και φίλες που έχουν κοντότριχα και λέει χίλιες φορές να έπαιρνα με τρίχα μέχρι κάτω. Αυτό που λέει και παρακάτω, ότι κάθε φυλή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Σαφώς. Υπάρχουν φυλές που χάνουν πολύ και άλλες λιγότερο τρίχωμα. Και άλλες που χάνουν τρίχωμα μόνο φυσιολογικά μία φορά το χρόνο. Ακριβώς. Να δούμε τώρα λοιπόν τους παράγοντες που επηρεάζουν το τρίχωμα των σκύλων, που μπορεί και χάνουν δηλαδή το τριχωματάκι τους. Είναι όταν είναι στρεσαρισμένα. Είναι όπως τους ανθρώπους. Και εμείς όταν έχουμε στρες δεν πέφτουν τα μαλλιά μας. Ακριβώς. Και όταν έχουμε πάρα πολύ άγχος και αγωνία. Το έχουμε πει έτσι και αλλιώς πάρα πολλές φορές εδώ πέρα ότι πολλά πράγματα συμπίπτουν. Γιατί είναι... Γι' αυτό και πολλές φαρμακευτικές αγωγές για τα ζώα. Τώρα που είναι ο κούκκις μου είχε πάθει κάτι με το γονατάκι το από πίσω, με την κλείδωσή του, το φάρμακο το οποίο του πήρα ήταν φάρμακο το οποίο το είχα πάρει πριν από περίπου 7 χρόνια για τον παππού μου. Ορίστε. Δηλαδή από το φαρμακείο, πράγματα που παίρνουμε για τα κοκαλάκια των ανθρώπων, αυτό το φάρμακο μου πρότεινε και ο κτηνίατρος για τον κούκκι. Μα γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλά, όλα τα φάρμακα σχεδόν, δηλαδή σαφώς. Είναι πολύ λίγα που είναι τα κτηνιατρικά που λέμε που δεν υπάρχουν. Είναι τα εξειδικευμένα. Ναι. Δηλαδή για το τσιμπούρι δεν παίρνουμε το ίδιο. Όχι. Καταλαβαίνεις. Για πες. Λοιπόν, η διατροφή τους όταν δεν είναι καλή. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό. Ναι, άμα τώρα σε ένα σκυλάκι μου δώσεις γατοτροφή, είναι λογικά. Άλλα στοιχεία έχει μία τροφή, άλλα στοιχεία έχει άλλη. Εδώ θέλω να συμπληρώσω και να σου πω, πλέον έχω γίνει και εξειδικευμένος, βλέπεις, ναι, ότι η ξηρά τροφή που έχει βάσει το ψάρι,
βοηθάει πάρα πολύ στην καταπολέμηση της τριχοφυΐας και της τριχόπτωσης των ζώων. Και στους ανθρώπους, αντίστοιχα. Και στους ανθρώπους. Απλά επειδή πολύ φοβόνται και σου λέω ότι εγώ θα του πάρω μόνο κοτόπουλο ή αρνί, σας πληροφορώ ότι το ψάρι πολύ βοηθάει καλύτερο. Πάρα πολύ στα ζώα στο να κρατάει το τριχωμά τους και να μην πέφτει. Πολύ καλύτερο. Άλλο, έχουν κάποια μόλυνση στο δέρμα τους. Λογικό είναι. Όταν ναι. Που παθαίνουν. Σαν αλλοπαικία. Το ίδιο ακριβώς έχουν και τα ζωάκια. Παρουσιάζουν αλλεργίες. Το ίδιο λοιπόν. Όταν αφού γεννήσουν και κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Το ίδιο δεν είναι και οι γυναίκες. Ναι, σαφώς. Γιατί πέφτει και η άμυνά τους. Ακριβώς. Έχουν ορμονικές διαταραχές. Λογικό είναι. Και όταν έχουν παράσιτα. Ναι, γιατί εκεί πέρα είναι ένας εξωγενής παράγοντας ο οποίος επεμβαίνει στα ζωάκια κτλ. Γι' αυτό τους βάζουμε και ειδικά. Όσον αφορά τώρα για τα μακρύτριχα ζώα και γενικότερα για τα ζώα, η επιλογή ενός σωστού επαγγελματικού σαμπουάν που να είναι για τα συγκεκριμένα ζώα, θα το πούμε και αναλυτικά πιο μετά, είναι το α και το ω, να το ξέρετε. Για πάμε. Ναι. Δεν είναι δυνατόν να σταματήσουμε την πτώση του τριχώματος του σκύλου. Μπορείς παράλληλα απλά να τη μειώσεις. Το βούρτσισμα είναι μια από τις σημαντικές υποχρεώσεις που έχουμε σαν ιδιοκτήτες σκύλου. Απομακρύνει τις νεκρές τρίχες και κύτταρα από το σώμα του σκύλου και κρατάει το δέρμα του υγιής. Μετά, το σαμπουάν που περιέχει στοιχεία κατάλληλα για το τρίχωμά του, αυτό που είπες. Μετά, να φροντίσουμε λίγο την ισορροπημένη διατροφή του σκύλου και να μην παραμελούμε, αυτά είναι τα ίδια ακριβώς με πάνω, και να μην παραμελούμε τις αποπαρασιτώσεις. Είναι λογικό όταν... Σαφώς. Έχει καλή τροφή, όπως και εμάς. Άμα τρως, ας πούμε, άμα στερείς κάποια πράγματα, λογικό είναι. Δεν έχουμε αδυναμία. Και τα μαλλιά σου και τα νύχια σου σπάνε πολύ εύκολα. Έτσι ακριβώς. Και αυτή είναι ζωντανός οργανισμός. Είναι και επίσης, νομίζω αυτό που λένε ότι. Το είχαμε πει βέβαια και άλλες φορές σε αυτήν την εκπομπή, ότι όταν παίρνεις ένα ζώο, όπως, δηλαδή και εσύ, αν μείνεις άλλο στη μία εβδομάδα ή δύο εβδομάδες, αν δεν χτενιστείς, θα τσιβιάσει και το μαλλί θα είναι χάλι. Ακριβώς. Και μετά θα θέλει κοντό κούρεμα για να ξαναβγεί. Στα μαλτεζάκια π.χ. στα τέτοια, τσιβιάζει πολύ το αμέσως. Μαλάκι. Αν δεν μπορείς να χτενίζεις το ζώο και να το περιποιείσαι, μην πάρεις μαλτεζάκι, γιορξάει, κανείς κτλ. Πάρε κάτι κοντότριχο. Ναι. Εντάξει, δηλαδή ανάλογα την επιλογή που κάνεις του ζώου που θέλεις να έχεις, ανάλογα την κάθε φυλή, πρέπει να έχεις και την ανάλογη χρονική, αν το θέλεις, στιγμή και ελευθερία χρόνου για να το περιποιηθείς. Αν δηλαδή λογικό. Δεν έχεις καθόλου χρόνο να ασχοληθείς με το μαλλί ενός μαλτές, μην πάρεις καθόλου αυτό το ζώο γιατί θα το καταστρέψεις από τη μέρα κιόλας. Και επίσης μετά, όταν πάρεις ένα ζωάκι και σου ξεμαλιάζει, δηλαδή σου βγάζει λίγο τριχούλες και οτιδήποτε, μετά δεν το βγάζουμε έξω, να το πούμε. Σαφώς. Και αυτό. Από τη στιγμή που είναι κάποια ζωάκια τα οποία είναι για να είναι μέσα στο σπίτι. Τα μικρόσωμα δεν μπορούν να παραμείνουν έξω, γιατί το έχω δει και αυτό. Επειδή, για ποιο λόγο το έχετε έξω, γιατί μου βγάζει τρίχες επάνω στο κρεβάτι, γιατί οτιδήποτε. Αν δεν το θέλεις επάνω στο κρεβάτι ή επάνω στον καναπέ, μπορείς να. Το μάθεις να κοιμάται στο σπιτάκι του. Εσύ πώς του έχεις σπιτάκι, εγώ πώς έχω σπιτάκια. Σαφώς. Γιατί το έχω ακούσει και αυτό και γι' αυτό πήρα ένα ερέθισμα, γιατί μου στείλανε αρκετά μηνύματα για το τρίχωμα, τι μπορούμε να κάνουμε και τέτοια στο Facebook, και γι' αυτό έκανα κιόλας και αυτό το θέμα. Ναι. Και έπειτα νομίζουν οι άνθρωποι ότι αχ, μου μαδάει, θα την πετάξω, θα την βγάλω έξω τώρα. Ακριβώς. Δύο μήνες μέχρι να φύγει το μάθημα και να την ξαναβάλω μέσα. Μα το ζώο δεν είναι μαθημένο για να βγει έξω και μετά και από δύο μήνες. Και κρυώνουν, έτσι, να πούμε και αυτό. Και κρυώνουν και αυτά έχουν. Δηλαδή, γιατί άκουσα τις προάλλες που λένε ότι κάποια ζώα δεν τα κουρεύουμε. Εγώ όλα μου τα ζώα τα κουρεύω. Όλα μου. Και τα κοντότριχα και το pitbull που έχω, πάλι το κουρεύω. Δεν λέω ότι είναι καλό. Κάθε χρόνο μία φορά. Δεν λέω ότι μπορεί να είναι καλό, αλλά μαδάει. Μαδάει και στο σπιτάκι του αφήνει τρίχες. Δηλαδή. Και μετά πάει και ξανακοιμάται πάλι πάνω στις ίδιες τρίχες. Ακριβώς. Κατάλαβα από την αρχή. Βέβαια, ο κτηνίατρος μου είπε όχι γιατί είναι κοντότριχο. Αλλά εγώ το έκανα μόνη μου και είδα ότι δυνάμωσε το μαλλί του. Νομίζω ότι είναι και σαν και εμάς. Πώς κόβουμε εμείς την ψαλίδα. Σαφώς για να δυναμώσει. Για να δυναμώσει. Έτσι ακριβώς. Δεν είπα ότι μπορεί να είναι και το πιο σωστό. Δηλαδή, δεν λέω ότι να το κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Απλά. Πιστεύω ότι είναι αρκετά σημαντικό να κουρεύουμε και τα σκυλάκια μας όταν βλέπουμε
πτώση τρίχας. Να υπάρχουν και φάρμακα επίσης και στο φαρμακείο που μπορούμε να προμηθευτούμε. Να προμηθευτούμε, ναι, και να ρωτήσουμε φυσικά τον κτηνίατρο. Πάντοτε με τη συμβουλή, γιατί δεν είναι όλα τα φάρμακα για όλα τα ζώα. Αλλά και ειδικά σαμπουάν. Όχι με τα δικά μας τα σαμπουάν. Με τίποτα, είναι άλλο το pH του ζώου. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάρμπαρα Κυρική, που πάλι μας έλυσες απορίες. Και ό,τι βέβαια θέλετε να κάθε εβδομάδα να είναι κοντά μας να ρωτήσετε κτλ. Στο Facebook και στο mail της εκπομπής μπορείτε να στέλνετε ερωτήσεις που η Μπάρμπαρα Κυρική την επόμενη εβδομάδα με καλεσμένους ή μη θα σας απαντήσει. Σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάρμπαρα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό έτσι και με ένα βιντεάκι και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε επιτροχάδιν το δέντρο. Γιατί μου έδειχνε μια ώρα το δάσο και εγώ κοιτούσα το δέντρο. Τώρα πρέπει να δω και το δέντρο για να ολοκληρώσω και το μάτι από τον Κωνσταντίνο Καρμίρη που θα είναι κοντά μας σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. He really does have problems. Serious, serious mental problems. He won't stop. Look at that. No. Ne, ti papat, ti dobro tu. Dobro. Ne. Get out! Get out! I got it. It was. Stop. Stop by.
Where are you going? Baby, Kenna. Επίπλα κουζίνας, Smart Plan, η έξυπνη επιλογή. Τώρα και νέο ηλεκτρονικό κατάστημα, panthina.gr. Μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόν. 7. Ειδικές κατασκευές χώρων πολεμικών τεχνών και μαχητικών αθλημάτων. 7. Όλα τα είδη προστασίας και ένδυσης αθλητών για όλα τα στυλ πολεμικών τεχνών. 7. Τηλέφωνο παραγγελιών 6977 20 31 38. Τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής και έχουμε αφήσει περίπου Κωνσταντίνος Καρμίρης εδώ κοντά μας. Ο άνθρωπος εκείνος που την φετινή αυτή χρονιά μας δείχνει ζωντανά πώς μαθαίνουμε να ζωγραφίζουμε αλλά και τι γίνεται γενικότερα. Και που νομίζω ότι τηλεοπτικά είμαστε οι μόνοι που το κάνουμε και αυτό. Έχω άλλη μια αποκλειστικότητα. Ετοιμάζω και άλλες βέβαια, αλλά δεν θα τις πούμε ακόμα. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει στο να μου δείξεις πώς θα κάνουμε ουσιαστικά όλο το ρεζουμέ είναι το δέντρο. Δηλαδή, μόλις μπει το δέντρο στο συγκεκριμένο πίνακα, θα δώσουμε τη 3D διάσταση και θα εμφανιστεί κάτι πολύ διαφορετικό. Έτσι. Θα φτιάχνουμε τη γη και το δέντρο. Ωραία. Σαν συνέχεια. Λοιπόν, παίρνουμε λίγο καφέ ανοιχτό, λίγο μαύρο. Καλό είναι να το κάνουμε σκούρο για να δείξουμε καλύτερη αντίθεση μετά. Τέλειο. Πάρα πολύ καλό. Τρίβουμε το πινέλο πάνω στο καμβά. Ναι, ναι. Προσπαθούμε να μην αφήνουμε χρώμα. Εννοείς να μην γίνει ανάγλυφο καθόλου. Να μην, ναι, ό,τι χρώμα απορροφήσει, για να μπορούμε να δουλέψουμε πιο γρήγορα. Αν θέλουμε για πιο γρήγορα να τελειώσουμε το έργο μας. Αν δεν έχουμε θέμα με το χρόνο, μπορούμε να βάλουμε και παραπάνω χρώμα, δεν μας πειράζει, αλλά το τρίβουμε πάνω, εδώ. Κάνει και διαβαθμίσεις στο έδαφος. Mm-hmm. Συνεχίζουμε το ίδιο και εδώ. Εκεί είναι κάτω από τα δέντρα, είναι το μακρινό μας πλάνο που λέμε, έτσι, δεν είναι αυτό που είπαμε ναι, στην αρχή. Ναι, 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 ναι. Είναι το μακρινό μας το πλάνο. Και εδώ πέρα πάλι το ίδιο πράγμα τρίβουμε το πινέλο. Άμα θέλουμε μπορούμε να προσθέσουμε και ελάχιστο πρασινάκι. Ανάλογος μπορεί και περισσότερο. Τώρα εμείς θα προσθέσουμε ελάχιστο πρασινάκι. Και εδώ λίγο. Λοιπόν, τραβάμε,
και το χρώμα λίγο κάτω, γιατί πρέπει να φτιάξουμε. Για να έχει μια φυσική ένωση και την ανάκλαση. Έτσι δεν είναι. Και συνέχεια με το. Που βγαίνει στο νερό. Είναι, αυτό είναι που βγαίνει η αντανάκλαση της γης, ας πούμε. Στην ουσία μέσα στα νερά. Εδώ. Να πω βέβαια εγώ για άλλη μια φορά ότι επειδή χρησιμοποιούμε λάδια και όπως ξέρετε τα λάδια πρέπει το πρώτο χέρι, ήδη έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ, να στεγνώσει καλά για να μπορέσει ο καλερίστας, ο ζωγράφος μετά να παίξει πάνω με ιδιαιτερότητες, γιατί αυτός ο πίνακας για να ολοκληρωθεί κατ' εμέ θέλει τουλάχιστον τρεις φορές να επέμβεις, έτσι δεν είναι Κωνσταντίνε, ναι. Για να είναι έτοιμος προς παράδοση. Εμείς όμως επειδή κάνουμε μαθήματα ζωγραφικής τηλεοπτικά θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε τη βάση, αυτό δηλαδή μέχρι να ολοκληρώσουμε και τον κορμό του δέντρου. Και εσείς βεβαίως με τη φαντασία που έχετε, αλλά και το χρόνο, θα ασχοληθείτε στη συνέχεια σπίτι σας για να μπορέσετε να δώσετε τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία θα θέλατε. Πιστεύω θα προλάβουμε να βάλουμε και τα φιλαράκια να δούμε πώς είναι. Το ίδιο πράγμα κάνουμε και στον κορμό. Mm-hmm. Πάντοτε παίζουμε με, τώρα παίζεις με ένα καφέ και λίγο μαύρο έχεις βάλει. Ναι, καφέ και λίγο μαύρο. Καφέ σκούρο έχω βάλει, λίγο μαύρο, βάζω και λίγο ανοιχτό, ανάλογος και πώς το βλέπω την ώρα που το βάζω το χρώμα πάνω στο μουσαμά. Και βάζουμε έτσι για περισσότερη αντίθεση, άμα θέλουμε, και λίγο μαύρο περισσότερο εδώ στο δέντρο. Πάρα πολύ ωραίο. Και τώρα τι κάνουμε. Παίρνουμε το πιο λεπτό πινελάκι. Mm-hmm. Και φτιάχνουμε κλαδιά. Κλαδάκια. Στην ουσία, βέβαια, αυτό είναι και η 3D διάσταση ενός έργου, ενός σχεδίου. Γιατί από μακριά, επειδή βλέπεις, ας πούμε, το δέντρο που έχει βγει μέσα στη λίμνη, μέσα στη θάλασσα, και πίσω είναι τα βουνά, στην ουσία γι' αυτό μπλέκουμε τα κλαδάκια μέσα στο βουνό, έτσι δεν είναι. Είναι η 3D διάσταση της εικόνας. Ναι. Και καλό είναι, μπορούμε να κρατήσουμε το πινέλο μας απαλά από πάνω, από την πάνω μεριά. Να αφήσουμε χαλαρό το χέρι και να αφήσουμε το πινέλο να κάνει... Χρειάζεται, λες, να κάνουμε πιο πολλά ή όχι μετά κάποια στιγμή μπορεί να πηγαίνει στην υπερβολή. Μπορούμε να κάνουμε πιο πολλά κλαδάκια, πιστεύω αυτή τη στιγμή θα είναι υπερβολικό. Και εφόσον έχουμε και ήδη το χρώμα, για να προχωρήσουμε λίγο έτσι πιο γρήγορα, κάνουμε και εδώ πέρα, για να μην μείνει και αυτό το κομμάτι παραπονεμένο και σκέτο. Φτιάχνουμε και εδώ πέρα κλαράκια, τα οποία θα συνεχίσουμε πάλι με την βεντάλια. Mm-hmm. Η οποία στην ουσία δίνει το ανάγλυφο στυλ, έτσι δεν είναι. Ναι, και είναι και κάνει αυτό το πιο φυσικό. Και είναι πολύ καλό εργαλείο για αυτούς που ξεκινάνε τώρα. Πάρα πολύ καλό. Γιατί για τους πιο εξειδικευμένους δηλαδή και για αυτούς είναι. Για τους πιο εξειδικευμένους και για αυτούς είναι, αλλά μπορείς να δουλέψεις και πιο εξειδικευμένες τεχνικές και με άλλο πινέλο. Ενώ τώρα βάζουμε λίγο πρασινάκι, να βάλω και λίγο κιτρινάκι και θα βάλω και λίγο μπλε και τι κάνουμε τώρα. Τώρα με τη βεντάλια φτιάχνουμε τα φύλλα. Μπορείτε να φτιάξετε... Ανεβγάζει μια φυσικότητα. Ναι. Είναι εύκολο. Μπορεί να το κάνει ο καθένας. Δεν χρειάζεται να περιμένει να περάσουν 5 χρόνια για να μάθει να φτιάχνει ένα δέντρο. Ο άλλος που το κάνει για χόμπι δεν έχει την υπομονή και δεν υπάρχει λόγος. Δεν θέλει να γίνει επαγγελματία ζωγράφος. Σαφώς, αλλά και πάλι όμως αυτό που δείχνουμε εμείς είναι πολύ επαγγελματικό. Το είναι πολύ επαγγελματικό και έξυπνο. Και είναι πολύ ωραίο. Για να μπορεί, βάζουμε και λίγο χρωματάκι να μην είναι σκέτο έτσι.
λίγο. Θα δώσω και λίγο έτσι χρωματάκι. Κι όμως το χρειαζόταν, το φώτισε. Άλλωστε ποτέ τα φύλλα δεν είναι ένα χρώμα. Δεν και είναι... σε ένα δέντρο να δούμε, βλέπεις λίγο κάπου να μοβίζουν, κάπου να κάνουν αυτό το ροδακινί, κάπου το πράσινο το έντονο, κάπου το πιο σκούρο. Εμείς τώρα έτσι παίζουμε για να δει ο κόσμος πώς γίνεται και το παιχνίδι. Δηλαδή, ειλικρινά, επειδή από την αρχή της εκπομπής το ξεκινήσαμε μόνο με ένα λευκό καμβά, ξέρεις πώς έχει αλλάξει αυτό στην εικόνα, δηλαδή βλέπεις κάτι πολύ πολύ διαφορετικό, κάτι πολύ πολύ ιδιαίτερο. Και βοηθάει πάρα πολύ για όσους ξεκινούν, εγώ το προτείνω, βεντάλια. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Για να μάθουν τα βασικά χωρίς να ταλαιπωρηθούν. Τώρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε, βάζουμε και το πρασινάκι μας και το έργο. Το έργο είναι σαν, ολοκληρωμένο σαν τηλεοπτικά, φίλε τηλεθεατή. Είναι σωστό, αυτό ξαναπέστω. Θα μπορούσε κάποιος τηλεοπτικά. Όχι ότι και κάποιος δεν θα μπορούσε αυτό το έργο να το έχει στο χώρο του. Απλά για έναν επαγγελματία όπως είσαι εσύ, θα ήθελε πάρα πολύ ακόμα δουλειά γιατί έπρεπε να δώσει όλα τα 3D στοιχεία και να το κάνει πραγματικό πίνακα. Όμως εδώ κάνουμε μαθήματα ζωγραφικής, οπότε αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί θα πρέπει να έχετε κάθε μέρα από μισή ώρα στην εκπομπή μέχρι να ολοκληρώσει το έργο. Οπότε προσπαθήσαμε σήμερα και ήδη προχωρήσαμε πολύ, νομίζω. Μάλιστα. Θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω που ήσουν κοντά μου και που δίνουμε και πολύ καλές συμβουλές. Βέβαια, δεν θα δείξουμε τεχνικές μόνο με δέντρα. Θέλω να δείξουμε και προσωπογραφίες. Θέλω να δείξουμε και σχήματα, αυτό που λέμε ελεύθερο σχέδιο. Θέλω να δείξουμε πάρα πολλά. Γιατί και το ελεύθερο σχέδιο έχει και αυτό την νοοτροπία και τη φιλοσοφία του. Δεν είναι παίρνω και κάνω ό,τι θέλω. Μπορεί να φαίνεται αφηρημένο, αλλά έχει και αυτό κάποιες βάσεις και κανόνες, έτσι δεν είναι? Και έχει, ναι. Και μπορούμε να κάνουμε και αυτό απλά για να ολοκληρωθεί. Να κλείσουμε με τη σπάτουλα που θα κάνει τις ιδιαιτερότητες. Με αυτό δίνουμε τη 3D πλευρά και το κάνουμε ανάγλυφο, έτσι δεν είναι? Δέντρου, ναι. Σαν να έχει βγει έξω, ας πούμε, το κομμάτι του δέντρου. Αυτή η τεχνική σου μου αρέσει πάρα πολύ και ως πίνακες πέρα στο σπίτι μου. Πραγματικά όσοι μπαίνουν, αυτά τα κομμάτια είναι που δίνει τη λάμψη και το φως. Σε αυτούς που μου έχεις φτιάξει, αυτά είναι εδώ τα είναι πιο ιδιαίτερα. Το βλέπεις αμέσως. Είναι η φυσικότητα του δέντρου, σαν να έχει φύγει ένα κομμάτι από το ξύλο, από το παλιό, κατάλαβες, και δείχνει αυτό το πραγματικό, το φυσικό. Αυτό ήταν ο Κωνσταντίνος Καρμίγης που μας έκανε ζωντανά μαθήματα ζωγραφικής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, που ήσουν κοντά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για να δείξουμε και άλλα πράγματα. Ωστόσο, θα ήθελα να το ολοκληρώσεις εσύ στην καλερί σου και την επόμενη φορά ξεκινώντας να δείξουμε όπως εσύ το έχεις επαγγελματικά φανταστεί αυτό, ναι, και να πάμε να δείξουμε και το νέο που θα έχουμε ετοιμάσει. Ναι, φυσικά. Να είσαι καλά. Κωνσταντίνος Καρμίγης, Αλέξανδρος Πετρίδης, έφτασε στο τέλος και για σήμερα αυτή η εκπομπή. Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας με την Εύη Χιλά και με πάρα πολύ ωραίους καλεσμένους και συνεργάτες. Δεν θα λείψετε γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα και ελπίζω αύριο να μπορώ να μιλάω λίγο καλύτερα. Όχι να μιλάω λίγο πιο λίγο, γιατί αυτό δεν θα γίνει ποτέ, αλλά να μιλάω τουλάχιστον λίγο πιο ξεκούραστα για να μην ταλαιπωρούμε από το λαιμό μου. Φιλιά πολλά. Γεια σας.